Κερδίζει στην Ακαδημία. Και Νίκο, νεφροπαθεί στην Ασσαλία και δίνω στα αξιάρχη. Ευάλω και ομάδα νεφροπαθών. Έγινε το εξή τραγικό. Το είπε προηγουμένω ο Δημήτρη ότι είχαμε αφήσει ανοιχτή την κλινική και πήγαιναν νεφροπαθήσει μέσα για αμοκάθαρση. Είχε πάει για αμοκάθαρση. Βέβαια είναι και κάτι ακόμα χειρότερο. Το απόγευμα δεν είχαν ειδοποιήσει κάποιου νεφροπαθεί οι οποίοι πήγαιναν εκεί, δεν βλέπουν όλη τηλεόραση. Δεν είχαν ειδοποιήσει του ανθρώπου που πήγαιναν εκεί και πήγαιναν και λίγα κλειστή την κλινική. Και ξέρετε ότι όταν είναι κρίση αμοκάθαρση υπάρχει πρόβλημα. Αν βρει κλειστή την πόρτα. Δεν ειδοποίησαν κανέναν. Η ευθύνη επομένω Δημήτρη Λάμπα τώρα εδώ πού εντοπίζεται, γιατί εκ των υστέρων διετάχθησαν έρευνες. Θα γίνω μονότονο. Η ευθύνη είναι, γιατί ήταν γνωστό από χθε, ναι, στον ΕΟΔΗ και στο Υπουργείο Υγεία. Τι ήταν γνωστό από χθε, να σα πω. Από χθε ήταν γνωστή η ιστορία αυτή. Και θέλετε να από χθε το απόγευμα. Χθε εντοπίστηκε το κρούσμα. Ότι υπάρχει κρούσμα από χθε. Και σήμερα ο ΕΟΔΗ πήγε σήμερα. Για το Περιστέρι λέμε τώρα. Ναι. Και ο ΕΟΔΗ πήγε σήμερα. Ο Χαρδαλιάς με τον Τζιόδρα. Περάσανε τουλάχιστον 12, 14, 15 ώρες μέχρι να πάνε. Τι κάνανε μέσα σε αυτό το διάστημα. Και βγαίνει ο κύριος Χαρδαλιάς τώρα, κουνώντας το δάχτυλο, να πει θα αναζητηθούν ευθύνες. Ψάχνουν, λέει, τους κλινικάρχες. Άμα θέλανε να τι είπες? Λέω και παρεμβαίνει μετά από αυτό ο εισαγγελέας. Ναι, άμα θέλουν να τους βρουν τους κλινικάρχες, θα έπρεπε να τους έχουν μαζέψει από χθες. Γιατί το ξέρανε. Γιατί σήμερα το πρωί πηγαίναν άνθρωποι και μπαίνανε μέσα για να κάνουν αξονικές και μαγνητικές και δεν τους έλεγε κανείς τις 14 κατοπροϊόντες. Και αιμοκάθαρση. Πέρα από τις αιμοκαθάρσεις. Έμπαινε κόσμος μέσα και δεν ενημέρωνε κανείς.